Είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση μαζί με τους δύο δημάρχους, και τον, τον κύριο Λαμπάκη και τον κύριο Πετρίδη και τον περιφερειάρχη τον κύριο Μέτιο, οι δύο αναπληρωτές, ο Μάρης και ο κύριος Μπότσαρης, και εγώ και ο Υπουργός. Ε, το θέμα της ζήτησης ήταν αποκλειστικά ε, η επόμενη μέρα του Δημοκρίου του Πανεπιστήμιου και συζήτηση πάνω στο, στις προτάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού που είχαμε καταθέσει τις προηγούμενες μέρες ε, στο Υπουργείο. Ε, το ευχάριστο είναι ότι από τη συζήτηση ο Υπουργός δέχτηκε σχεδόν όλες τις προτάσεις μας. Ε, και δεσμεύτηκε να ξαναπάμε, να ξανά έχουμε την ίδια συνάντηση στις περίπου στις 25 Απριλίου μετά το Πάσχα όπου θα είναι εξειδικευμένες ανατμήματα και ανασχολές όχι μόνο αυτά που μας λέει, αλλά και ερευνητικά κέντρα και τα κέντρα επαγγελματική εκπαίδευσης όλα τόσο ακαδημαϊκά οι φάκελοι, όσο και αντίστοιχα και κτηριακές υποδομέ με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου και των αντίστοιχων δημάρχων και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. Ώστε να υπάρξει ένας προγραμματισμός, να πούμε δηλαδή τάδε σχολή μπορεί να λειτουργήσει από το 19, η τάδε από το 20 και ούτω καθεξής, ε, περισσότερες πιστεύω μπορούν να λειτουργήσουν από το 2019, η άποψή μου είναι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ε, ώστε να το νομοθετήσει, όχι απλώς να το ιδρύσει, να το νομοθετήσει και αυτό είναι το ουσιαστικό, ε, τον Ιούνιο. Με τη νομική σχολή. Ε, με την νομική σχολή μας ανέφερε ότι υπάρχει υπόσχεση κυβερνητική, δηλαδή υπόσχεση η οποία, όπως το είπε και ότι τον υπερβαίνει. Ε, δεν θα αυξήσει βέβαια τον αριθμό των το φοιτητών, αν τυχόν γίνει. Ε, πέρα από αυτό δεν έχει κάποια δίνωση ότι θα γίνει ή ότι δεν θα γίνει, απλώς ανέφερε ότι υπάρχει υπόσχεση που τον υπερβαίνει, δηλαδή που είναι ε, κυβερνητική. Για το ΤΕΗ είπε ότι πιθανόν δεν έχει αρχίσει ο διάλογος που διερευνά με το ΤΕΗ καβάλας με τη Θεσσαλονίκη. Ε, πιθανόν λέει κάποια τμήματα να πάνε στο Δημοκρίτου, κάποια να πάνε στο ΤΕΗ. Ε, εν πάσης, δεν το γνωρίζει. Η δικιά μα πόρτα είναι ανοιχτή η αν Εάν οδηγηθούν σε αδιέξοδο, όπω προσωπικά πιστεύω, ε, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε ώστε να έρθει το ΤΕΙ στον χώρο που πρέπει.